Καλημέρα. Και τώρα θα πάμε στον Νίκο Βασιλάκο, έτσι. Θα πάμε στην κλωνοποίηση. Πριν έρθει ο Νίκος Βασιλάκος, για περίμενε, κάτσε να τον δω εγώ λίγο εδώ. Για, δώστε μου τη φωτογραφία, δώστε μου τη φωτογραφία. Δώστε μου τον Νίκο Βασιλάκο. Ο Νίκος Βασιλάκος είναι καταζητούμενος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Νίκο, για έλα εδώ. Νίκος Βασιλάκος, πρόεδρος Internet Now. Είχαμε πει για την κλωνοποίηση και διάφορα άλλα θέματα περίεργα. Οπότε σε πιάσανε και φωτογραφήθηκες. Λοιπόν. Τι είτε το πιστεύεις είτε όχι. Ναι. Έτσι πήρα πίσω το λογαριασμό μου στο Instagram. Δηλαδή, μου χακεύουν το λογαριασμό. Ναι. Τον χάνω. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος, αλλάζει τους κωδικούς σου, άρα δεν έχεις πρόσβαση, έτσι. Και όχι μόνο μπήκε, ήταν και Τούρκος, Νίκο. Ήταν και... τουρκικός λογαριασμός. Μπαίνει λοιπόν τουρκικός λογαριασμός. Μάλιστα. Στο δικό μου account. Αλλάζει τα πάντα εκτός από φωτογραφία, γιατί αυτό γίνεται αλγοριθμικά. Δηλαδή, μπαίνει ένα ρομποτάκι και στα κλέβει όλα. Το παίρνω είδηση, επικοινωνώ κατευθείαν με το Facebook. Και τι μου λέει το Facebook? Μου λέει, θα φωτογραφηθείς με αυτόν τον αριθμό έτσι, σε αυτή τη στάση. Αυτό θυμίζει. Στον δίνει το Facebook για να κάνεις ανάκτηση. Μάλιστα. Ναι. Σου λέει λοιπόν, θα φωτογραφηθείς με αυτόν τον αριθμό, να δω το πρόσωπό σου, εφόσον το πρόσωπό σου όμως είναι στο προφίλ, Νίκο. Αν το πρόσωπό σου δεν είναι στο προφίλ, bye-bye, πέταξε το πουλάκι. Άρα στο προφίλ πρέπει να έχουμε το πρόσωπό μας. Στο προφίλ πρέπει να έχεις το πρόσωπό σου ή να προλάβεις να μην στο αλλάξουν. Αν στο αλλάξουν, την πάτησες. Δηλαδή με το που θα γίνει παραβίαση. Πρέπει κατευθείαν να κινηθείς. Επικοινωνείς με το Facebook κατευθείαν. Φωτογραφίζεσαι. Ναι, γιατί υπενθυμίζω για αυτούς που δεν θυμούνται. Των τεχνολογιών, ναι. Υπενθυμίζω ότι αγόρασε το Facebook το Instagram, έτσι. Γι' αυτό μιλάς με το Facebook, επειδή είναι ένα μαγαζί ουσιαστικά. Του στέλνεις αυτό. Και μόνο όταν σκανάρουν πρόσωπο, δουν τον αριθμό και το όνομα του λογαριασμού. Και το όνομα λογαριασμού έτσι όπως το έχει στο Facebook. Έτσι που είναι, πρόσεξε, και πώς βγαίνει, εμφανίζεται στο Instagram και πώς είναι το username σου στο Instagram. Δηλαδή πρέπει να βάλεις και τα δύο. Και τα δύο. Όταν λοιπόν βάλεις και τα δύο, το πιστοποιεί και αμέσως σου δίνει σε πρόσβαση. Τι χρόνο αντίδρασης έχει το Μια μέρα έκανε. Αν στη μία μέρα όμως ο άλλος έχει αλλάξει το. Την πάτησες. Πρέπει να κινηθείς πολύ γρήγορα. Δηλαδή να πούμε στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν και μας βλέπουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν γρήγορα, να επικοινωνήσουν με το Facebook και όχι με επιτίδιους που λένε θα σου βρω λύση και να πληρώνουν και τέτοια όχι, και να κάνουν ανάκτηση του λογαριασμού. Γιατί πρόσεξε, έχουμε επιχειρήσεις που έχουν 40.000 άτομα πληρωμένα ένα-ένα και χάνουν το λογαριασμό του. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί πέρα από κάποιου ανθρώπου οι οποίοι το κάνουν για προσωπική του επικοινωνία και όλα αυτά, μέσα από το Facebook και το Instagram γίνεται και μια επικοινωνιακή πολιτική, εμπορική για τις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να μας εξηγήσεις τι γίνεται με την κλωνοποίηση των κινητών μας. Έχεις λοιπόν ένα κινητό, το δείχνω ανάποδα. Ωραία. Και την ώρα που εσύ κοιμάσαι, ο άνθρωπος που σε αγαπάει παίρνει το κινητό σου, Νίκο μου. Και τι κάνει? Εγκατιστά εφαρμογούλα. Και σε παρακολουθεί, Νίκο μου. Και μετά, πρόσεξε, βλέπει τα SMS σου. Βλέπει το mail σου. Άντε, αυτόματα δηλαδή. Βλέπει τα κινητά σου. Βλέπει τα πάντα. Έλα. Και πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Αυτό περίμενε για να γίνει, πρέπει να πάρει το κινητό σου, έτσι. Πρέπει να έχει πρόσβαση. Ξεκλείδω το κινητό κάποια λεπτά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έχει. Και να εγκαταστήσει το συγκεκριμένο λογισμικό. Να εγκαταστήσει, οποίο... πρόσεξε. Είναι πολλά λογισμικά. Είναι ξεχωριστές εφαρμογές. Μία είναι η Crazy SMS, τη βλέπεις. Ναι. Βλέπεις εσύ Crazy SMS. Α, λες κάτι είναι για SMS. Κάποια στιγμή θα το έβαλα, δεν θυμάμαι. Και εντωμεταξύ ο άλλος βλέπει πού είσαι. Τι κάνεις. Ναι, και πρόσεξε. Μπορεί να ανοίξει και μικρόφωνο από μακριά και καμερούλα από μακριά. Ναι. Λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός. Να σου πω δεύτερο τρόπο. Για πες μου. Υπεράνω υποψίας. Για λέγε. Αλλάζεις κινητό. Ναι. Και το κινητό μου το δίνω στον πρώην ή στην πρώην μου. Θα τώρα για να μου το λες. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Το δίνω στον πρώην ή στην πρώην μου. Ναι. Με το που το κάνω αυτό, έχει πρόσβαση στο mail μου, στα SMS μου, γιατί όλα αυτά είναι ιντερνετικά. Απίστευτα. Οπότε προσοχή τι στα κάνουμε, κινητά. Τι κάνουμε. Απλώς το κλειδώνουμε. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ή αν δεις κανένα περίεργο λογισμικό, το καθαρίζεις. Και σβήνεις όλα τα στοιχεία από το παλιό κινητό. Δεν το δίνεις έτσι. Κάνεις reset. Σε αυτό. Στην περίπτωση που βρεις ένα λογισμικό το οποίο σου. Το σβήνεις κατευθείαν. Μετά δεν έχει. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα μετά. Αυτό μπορεί να γίνει εξωτερικά. Δηλαδή να σου εγκαταστήσει κάποιο ένα λογισμικό με εξωτερικό τρόπο, να σου χακέψει το τηλέφωνο. Γίνεται, αλλά πιο δύσκολα. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε θέματα αντιζηλίας, έχουμε θέματα σχέσεων που εκεί τι γίνεται. Κλείνουν σπίτια. 10 λεπτά στο κινητό σου, Νίκο. Τάκα, τάκα, τάκα και εγώ τα άμαθα όλα. Τελείωσε. Πού είσαι, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, τα πάντα. Μας έχουν εμπλέξει. Τι να κάνουμε.
Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά στο Θεοδόση, στον τεχνικό ήχου που έχουμε πάνω. Γλυκά θεόρατα θα πάμε να φάμε. Περαστικά στη Μέρη Πολάλη. Μέρη, αύριο εδώ, έτσι. Μία μέρα ήταν. Τέλος, έτσι. Γιατί θέλουμε και σοκολάτες για την υπογλυκαιμία μας. Και εσείς, προσοχή στους δρόμους, το τιμόνι. Στο τιμόνι κρατάτε τις ζωές σας. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Αύριο την ίδια ώρα ραντεβού.